Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει να σχεδιάζει τη στρατηγική τη για τη σταδιακή άρση των απαγορευτικών μέτρων, παρά τι όποιε πρόσθετε καθυστερήσει στην αποτυχημένη επιχείρηση εμβολιασμού, που μπορεί να προκαλέσει η εμπλοκή με το εμβόλιο τη Άστρα Σένεκα, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg. Υπάρχει λόγο να προσβλέπουμε σε ουσιαστική μείωση τη διασπορά του κορονοϊού, φέρνοντα έτσι πιο κοντά την προοπτική να αρθούν οι περιορισμοί που επιβαρύνουν τόσο του πολίτε όσο και την οικονομία, αναφέρει έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλειδί του ευρωπαϊκού σχεδίου είναι ο εμβολιασμό ενό μεγάλου μέρου του ενήλικου πληθυσμού ω το τέλο του καλοκαιριού. Η συντονισμένη άρση των lockdown αναχώρα θα βασίζεται σε ένα σύστημα βαθμίδων που θα αντανακλά την επιδημιολογική κατάσταση κάθε κράτου μέλου, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σύστημα το οποίο αναμένεται να προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Νοσημάτων. Θα προβλέπει την προσωμείωση των περιθωρίων που θα έχει κάθε κυβέρνηση κράτους μέλους για χαλάρωση των μέτρων χωρί να διακινδυνεύει πισωγυρίσματα στα κρούσματα κορονοϊού. Στόχο του ECDC είναι να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εμβολιάσει το μεγαλύτερο μέρο του ενήλικου πληθυσμού τη κατά του ιού έω τα τέλη του καλοκαιριού, ανοίγοντα τον δρόμο για κάποιο είδου επιστροφή στην κανονικότητα μετά την πανδημία που σκότωσε περισσότερα από 550.000 άτομα στο μπλοκ και οδήγησε την ευρωπαϊκή οικονομία στην απότομη ύφεση που έχει καταγραφεί. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η εταιρεία ερευνών Airfinity LTD, η αναστολή των εμβολιασμών με το εμβόλιο της AstraZeneca σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης λόγω ανησυχιών σχετικά με πιθανές παρενέργειες μπορεί να καθυστερήσει και το στόχο της ανοσοποίησης των τριών τετάρτων του πληθυσμού έως και ένα μήνα. Ωστόσο, το προσχέδιο επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει 300 εκατομμύρια δόσεις να διανεμηθούν στα κράτη-μέλη το δεύτερο τρίμηνο, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση των προγραμμάτων εμβολιασμού. Η Κομισιόν επίσης επισημαίνει ότι οι εμβολιασμοί είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ για το ανοίγμα και δίνει πλέον στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού για το λεγόμενο πράσινο πιστοποιητικό ή πράσινο ψηφιακό διαβατήριο. Το οποίο θα αναφέρει ότι οι κάτοχοί του είτε έχουν εμβολιαστεί, είτε έχουν ελεγχθεί και βρεθεί αρνητικοί στον κορονοϊό είτε έχουν αναρρώσει.